Τα πρώτα αντικλεπτικά έκαναν την εμφάνισή τους σε μπουκάλια ελαιολάδων σε μεγάλα σούπερ μάρκετ της ελληνικής επικράτειας. Η αύξηση της τιμής, σύμφωνα με την εταιρεία Eurostat, είναι τόσο μεγάλη όπου το ελαιόλαδο έχει μετατραπεί σε χρυσάφι. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις που καταγράφηκαν στο ελαιόλαδο αγγίζουν το 56% στην Ελλάδα, έναντι 48% στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ίδια αντικλεπτικά που προστάτευαν τα premium αλκοολούχα ποτά, τώρα προστατεύουν τα μπουκάλια των ελαιολάδων. Η ελληνική κοινωνία, μέσα σε όλα τα δεινά που είχε να διαχειριστεί και στον λοιμό και, εν πάση περιπτώσει, και σε άλλα γεγονότα που ακολούθησαν, τότε οι τότε έμποροι λαδιού είχαν και μια, από εκεί γίνανε και γνωστοί ως μαυραγορίτες, είχαν κάποια επιχειρήματα για το λάδι και το πληρώνανε το λάδι όσοι μπορούσαν να το αγοράσουν, πανάκριβο, έτσι, ότι υπάρχει έλλειψη, ότι το ένα, το άλλο. Ερχόμαστε μετά από 70 χρόνια η ελληνική κοινωνία αμέτωχη και πραγματικά μη μπορώντας να αντιδράσει, ζει και θα βιώσει ίσως και εντονότερα προβλήματα με το θέμα της τιμής τους επόμενους μήνες. Πολύ σωστά είπε ο Γρηγόρης ότι είμαστε ελλειμματικοί και θα είναι πολύ λίγο και το προϊόν του, τον καρπού της ελιάς, αλλά και του λαδιού. Το θέμα είναι όμως ότι τελικά τι μπορεί να κάνει η κοινωνία. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή καλείται να διαχειριστεί ένα πρόβλημα σε ένα βασικό είδος διατροφής. Είπατε προλίγο για τους ενεργούς πολίτες. Δεν είναι θέμα να βγουν οι ενεργοί πολίτες και να διαμαρτυρηθούν για την τιμή του λαδιού ή την εσχροκέρδεια που γίνεται, γιατί γίνεται μια πραγματική εσχροκέρδεια. Να σου πω ένα γεγονός ότι το μεγαλύτερο γιατί μέρος... Γιατί αν υπήρχε ενεργό καταναλωτικό κίνημα, δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε, αν ήμασταν τόσο προχωρημένοι και είχαμε μια αναπτυγμένη καταναλωτική συνείδηση. Μα όταν μιλάμε για αντίβαρα, γι' αυτό μιλάμε. Αυτή είναι η κοινωνία των ενεργών πολιτών. Μπορεί να γίνει τόσο γρήγορα ή έχουμε τη δυνατότητα. Προφανώς όχι. Όχι. Άρα λοιπόν τι μας μένει, μένουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, που πολύ σωστά είπε ο Γρηγόρης. Τι κάνουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, αυτή τη στιγμή παρακολουθούν είτε αθέατη είτε με έναν αργό βηματισμό που δεν προλαβαίνει τις εξελίξεις. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί η περσινή εισοδία του ελαιολάδου που πουλείται τώρα στα σούπερ μάρκετ έχει αγοραστεί η πλειοψηφία της το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο, η πλειοψηφία της, προσέξτε, Μάρτιο-Απρίλιο. Αγοράστηκε 3 με 4,5 άτε 5 ευρώ. Αυτές είναι οι πληροφορίες μας από όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή στο σούπερ μάρκετ φτάνει να πωλείται αυτό το λάδι που αγοράστηκε κοψοχρονιάς, να το πω έτσι, από τους παραγωγούς, δεν τα καρπώνονται αυτή την υπεραξία η παραγωγή, να πωλείται μέχρι και 15 ευρώ. Για πρώτη φορά βλέπουμε μαγνητικά καρτελάκια αντικλεπτικά στα σούπερ μάρκετ. Θα γελούσαμε πριν 3-4 μήνες και όμως γίνεται. Και να σας πω και μια άλλη πληροφορία που τη συζητούσαμε προχτές με κάτι συναδέλφους από κάτω από την Αθήνα. Ένα μεγάλο μέρος της περσινής εσοδείας έχει αγοραστεί από χοντρεμπόρους, Ιταλούς και Ισπανούς. Ο λόγος είναι προφανής. Γιατί και εκεί ήταν ελλειμματική η παραγωγή ελαιολάδου, ξέραν, βλέπαν τα μηνύματα ότι δεν θα έχουν εκεί για τώρα, για το φθινόπωρο του 23. Άρα λοιπόν αυτό το λάδι που αγοράστηκε από την ελληνική αγορά, κόψω χρονιάς και τότε, θα τυποποιηθεί, θα μπει η ετικέτα ιταλική, είτε θα γράφει Made in Italy, είτε παράγεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μην παραξενευτείτε. Εάν, Γρηγόρη, δεν ξέρω, διόρθωσέ με, τους επόμενους μήνες που θα βγει και καινούργια ελληνική παραγωγή λαδιού, ίσως είμαστε ελλειμματικοί και καταναλώσουμε ένα λάδι στα σούπερ μάρκετ που θα έχει ιταλική ετικέτα, το οποίο τελικά όμως ουσιαστικά είναι ελληνικό. Είναι ελληνικό. Σας λέω ένα σενάριο που μπορεί να σας φαίνεται ακραίο. Απλά θα πληρώσουμε τους Ιταλούς. Ναι.